Κύριε Συντυχάκη. Προφανώς καταδικαστές από την πλευρά τη δική μας οι όποιοι εκφοβισμοί απέναντι σε βουλευτές, σε στελέχη κομμάτων ή οποιοδήποτε πάση περιπτώσει θέλει να εκφράσει την προσωπική του άποψη για τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα. Αλλά προκαλεί, θα έλεγα, και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι γίνεται και μια προσπάθεια μέσα από αυτό το κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού τις εθνικιστικές κορώνες να δημιουργηθεί και ένα κλίμα συμπάθειας απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης για μια κατάπτυστη συμφωνία, για μια ιστορικά αναλυθή και επικίνδυνη συμφωνία των Πρεσπών. Λειτουργεί δηλαδή σαν το αμορτισέρ, λειτουργεί από προσανατολιστικά απέναντι στο κύριο ζήτημα για το οποίο συμφωνούν όλοι, είτε κοσμοπολίτες, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΗ, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κτλ. Και από την άλλη οι εθνικιστές, οι πατρεδοκάπηλοι, στο εξής. Είναι μια συμφωνία που έγινε κατά παραγγελία του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και να ανοίξει ο ασκός του αιώλου για τον γεωπολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό έλεγχο των Δυτικών Βαλκανίων. Θα το συζητήσουμε στο δεύτερο για γύρο, το οποίο, για όμως, να έχουμε το χρόνο προσέξτε την ουσία της συμφωνίας. Παρά το γεγονός, ναι, ότι τους έχουμε προκαλέσει. Ωραία. Και τους ξαναπροκαλούμε πάλι σε αυτό το πάνελ. Για το φόνο, κανένας. Ωραία. Για το φωνιά, για τους φωνιάδες των λαών, δεν λέει κανένας απολύτως τίποτα, που σημαίνει ότι είναι το πλυντήριο αυτή η πολιτική της κυβέρνησης, η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το πλυντήριο που ξεπλένει τις βρωμιές και τις δυσοδίες των Αμερικάνων και Ευρωπαίων υπηρεσιστών. Κύριε Συντυχάκη. Πριν πω για τη συμφωνία των Πρεσπών και απευθυνόμενο στους τηλεθεατές, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Ότι για να φτάσουμε στη συμφωνία των Πρεσπών, αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τα έδωσε όλα για όλα στους Αμερικανούς, στους Νατοϊκούς και στους Ευρωπαίους. Ποιοι χειροκρότησαν τη συμφωνία των Πρεσπών? Nice. Είναι ο Τραμπ, αυτός που πυροβολεί μετανάστες, είναι αυτός που στηρίχτηκε για να εκλεγεί στην Κούκουξλάν, είναι η Μέρκελ, είναι ο Κούρτς, ο ακροδεξιός της Αυστρίας, είναι ο Γιούγκερ, είναι ο Μοσκοβισί. Είναι όλα αυτά τα μπουμπούκια σήμερα του αμερικάνικου και ευρωπαϊκού υπεριαλισμού. Πώς λοιπόν αυτή η συμφωνία μπορεί να χαρακτηριστεί ως προοδευτική? Πώς λοιπόν μπορεί να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έρχεται για να επιλύσει ένα ιστορικό πρόβλημα, για να διασφαλίσει την φιλία και την ειρήνη μεταξύ των λαών της περιοχής? Το αντίθετο συμβαίνει. Αυτή η συμφωνία, όπως λέει και το άρθρο 2, για το οποίο δεν λένε κουβέντα, επαναλαμβάνω και τους προκαλώ, είναι για να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην πορεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτόματα, όπως είπε η κυρία Βάκη νωρίτερα, ότι δεν είναι καλή. Είναι, ναι, καλή. Όλα αυτά είναι κακά. Μπορεί να συμφωνήσουμε όλοι. Λοιπόν, αλλά είναι αυταπόδεικτο το αίτιο και το αιτιατό, όπως είπε η κυρία Βάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και τότε που ήταν ευνοϊκές οι συνθήκες ή λιγότερο δύσκολες οι συνθήκες και σήμερα, τότε ήταν που πολεμούσαν τη Σοβιετική Ένωση, αυτό το παγκόσμιο γίγαντα ειρήνης και σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι όταν την περίοδο της αντιπανάστασης έλεγαν ότι πνέει άνεμος δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι εκείνοι που έκαναν συμβιβασμούς και έλεγαν ότι όταν βομβάρδιζαν τη Γιουγκοσλαβία και τη διαμελούσαν, έκαναν συμψηφισμούς για το μακελάρι των Μιλόσεβιτς, διευκολύνοντας τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Είναι εκείνοι που έκαναν συμβιβασμούς στο Ιράκ και έλεγαν και ότι ο Σαντάμ Χουσέιν είναι το ίδιο με τους, εχθρούς του Ιράκ και ούτω καθεξής. Που σημαίνει τι? Περιμένετε. Η συμφωνία λοιπόν των Πρεσπών διατηρεί το σπέρμα του αλυτρωτισμού με τη μακεδονική γλώσσα και την μακεδονική ηθαγένεια. Αχ. Πρόκειται για αμφιμισίες που αποτελούν ένα ανθώα συμβιβασμό προκειμένου να δίνουν πάτημα άλοθη στους Αμερικάνους και Ευρωπαίους υπεριαλιστές να επεμβαίνουν όποτε θένε, όπου θένε, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, και το έχουν δείξει ιστορικά με το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας, το έχουν δείξει ιστορικά με το Κυπριακό, το έχουν δείξει ιστορικά στις σχέσεις Ελλάδας με την Τουρκία, το έχουν δείξει ιστορικά με την αφισβήτηση του Αιγαίου, με το ρόλο του Πόντιο Πιλάτου στις ελληνοτουρκικές διαφορές και ούτω καθεξής. Να λοιπόν είναι αυτό που είπατε εσείς στην αρχή, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ παίζει το ρόλο του Μεντεσέ για την εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών συμφερόντων των Αμερικανών, και αποδεικνύεται και από την πρόσφατη έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που λέει ακριβώς
είναι αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ, η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει την ευάνθηση της στρατιωτικής συνεργασίας και προσφέρει επιπλέον τοποθεσίες για να υποστηρίξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Κατά τα άλλα, προοδευτική. Να τους χαίρονται λοιπόν, ξεπλένουν τους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία σκίζει τα ημάτια της, γιατί τους παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Ενισχύει τον αλυτρωτισμό, ενισχύει τον εθνικισμό και τους προκαλώ. Ούτε γλώσσα, ούτε εάν μιλάνε. Και τη ηθαγένεια καταρρύπτεται άλλο η ηθαγένεια, άλλο η ηθαγένεια. Επειδή μιλάνε για αναφέρεται η συμφωνία μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ηθαγένεια. Γιατί δεν λένε βόρειο-μακεδονική ηθαγένεια και βόρειο-μακεδονική γλώσσα? Άρα λοιπόν, αυτός ο συμβιβασμός είναι ένας συμβιβασμός που έρχεται να υπηρετήσει τους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ, προσφέρει τις κύριστες, τις πιο βρώμικες υπηρεσίες απέναντι σε αυτούς ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς καλούμε τον λαό, πραγματικά να επιδείξει τον διεθνισμό του και την αντιπεριαλιστική του συνείδηση σήμερα στο συλλαλητήριο που οργανώνει το ΚΚΕ 6,5 ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας δίπλα στο Μέγαρο Μουσική.